έντονο βαθμό αύριο από τον ΠΑΟΚ πρώτον και δεύτερον τι λέει το σκάουτινγκ για την ομάδα, για την Ίμπουρ. Το ζητούμενο αύριο είναι να τα δώσουμε όλα να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την συνέχεια της διοργάνωσης. Είναι το πρώτο παιχνίδι που θα δώσουμε στο γήπεδο μας για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Η Ίμπουρ είναι μια παραδοσιακή ομάδα του Champions League. Πρωταθλήτρια Τσεχίας για πολλά χρόνια, με ένα βασικό κορμό τον ίδιο, με πολλά στελέχη της εθνικής ομάδας της Τσεχίας, μια πολύ ποιοτική ομάδα που ειδικά στο επιθετικό κομμάτι είναι καλοκουρδισμένη μηχανή, παίζουν πάρα πολύ καλά. Είναι η πρώτη φορά που έχουν ρίξει λίγο τον πύχη της ποιότητας όσον αφορά τους Αμερικανούς παίκτες, χωρίς να σημαίνει ότι οι επιλογές που έχουν κάνει δεν είναι καλές, απλά τα οικονομικά δεδομένα προφανώς είναι λίγο χαμηλότερα. Είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Έχασε με μια σχετικά μεγάλη διαφορά το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας με την Γαλατασαράι, αλλά δεν είναι εικόνα αυτού του παιχνιδιού. Δηλαδή ήταν για 34 λεπτά, ήταν μέσα στο παιχνίδι. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι σίγουρα. Εμείς προερχόμαστε από αρνητικά αποτελέσματα. Έχουμε τα γνωστά προβλήματα τραυματισμού, γιατί και τα δύο παιδιά αυτά δεν πρέπει να παίξουν ούτε αύριο. Πρέπει να διαχειριστούμε τις ελλείψεις, την κούραση και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Πιο πολύ για το αυριανό παιχνίδι σε προβληματίζει το κομμάτι το αμυντικό, το πώς θα περιορίσει στην Ίμπουρ ή η εικόνα της ομάδας στη δική της επιθετική λειτουργία, γιατί σταδιακά σε σχέση με το πρώτο μάτς αυτό λίγο βελτιώνεται παρά τα προβλήματα. Ναι. Η επιθετική λειτουργία έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Εμείς στα δύο τελευταία παιχνίδια είμαστε σταθεροί όσον αφορά την αντιστοιχεία assist λαθών. Χωρίς να κάνουμε πολλές assist, αλλά έχουμε πάντα θετικό πρόσημο. Ήταν 13-6 με την Τουρκία και νομίζω 16-9 με την 16-8 με το Προμηθέα. Θέλουμε να το διατηρήσουμε αυτό, δηλαδή να παραμείνουμε σε μονοψήφιο αριθμό λαθών που είναι πολύ σημαντικό για μας και να μεγαλώσουμε τον αριθμό των assist. Να έχουμε καλύτερη κυκλοφορία και να βρούμε περισσότερους πρωταγωνιστές. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι πώς θα μπορέσουμε μια φύση επιθετική ομάδα να την κρατήσουμε χαμηλά. Γιατί εάν πάει πολύ ψηλά το σκορ, εμείς με τις ελλείψεις που έχουμε και τις απουσίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, δύσκολα θα ξεπεράσουμε τις 95-80 πόντους. Νομίζω ότι εκεί είναι. Θα πρέπει να κάνουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι για να βρούμε ψηλότερα νούμερα ή να βγουν κάποιοι παίχτες έξτρα μπροστά σε σχέση με αυτούς που έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμή στα παιχνίδια. Βάσει την εικόνα που έχει τώρα, μέχρι τώρα η ομάδα στις υποχρεώσεις της, αισθάνεστε ότι υπάρχει μεγαλύτερη πίεση σε σχέση με ό,τι μπορεί να ίσχυε την περσινή σεζόν? Όχι. Η πίεση είναι αυτή που έχουμε βάλει εμείς οι ίδιοι στους εαυτούς μας, που ψάχνουμε να βρούμε ένα θετικό αποτέλεσμα για να αλλάξουμε την ψυχολογία μας. Θεωρώ ότι κάναμε ένα σχετικά μέτριο παιχνίδι στη Βοσνία. Παρ' όλα αυτά όμως μια ομάδα που είναι δυνατή στο γήπεδο της, αποδείχθηκε προχθές και σε τον Ερυθρό Αστέρα στην Αγία Ρεπουμπλικά. Τη φέραμε στο όριο της. Θα έλεγα ότι από δικά μας λάθη αυτό που εμείς στο τέλος και χάσαμε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω ότι η παρουσία μας στον Προμηθέα ήταν κακή. Νομίζω ότι παίξαμε αρκετά καλά, ήμασταν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας. Οπότε το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να έρθει ένα αποτέλεσμα θετικό για να μας ξεμπλοκάρει λίγο. Μόνο από αυτή την άποψη, από την ψυχολογική άποψη και όχι τόσο πολύ όσον αφορά την εικόνα της ομάδος. Νομίζω ότι οι δύο παίκτες που βλέπουν είναι αρκετά σημαντικά κομμάτια. Ενδεχομένως κάποιοι να μην μπορούν να το καταλάβουν πόσα πολλά και διαφορετικά πράγματα κάνει για μας ο Τζερμέν μέσα στο γήπεδο και στην πίσω μεριά του γήπεδου, αλλά και στο όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι. Και πόσο μας λείπει ακόμα και ο Γιώργος, που είναι ένα σταθερό κομμάτι του παζλ και πέρυσι, αλλά και φέτος ακόμα περισσότερο. Αλλά εντάξει, αυτή η διαδικασία μας ήταν άτυχη όσον αφορά αυτό το κομμάτι. 3 λεπτά πριν τελειώσει επί της ουσίας η pre-season τραυματίστηκε ένας πολύ σημαντικός παίκτης για μας. Συνεχίζουμε. Έχετε εικόνα για να πότε θα επιστρέψουν όλα από την Καμπερίδη? Για τον Καμπερίδη θα γίνει αγώνας δρόμου για το παιχνίδι του Σαββάτου. Υπάρχει μια μικρή αισιοδοξία ότι μπορεί να τα καταφέρει, χωρίς όμως και αυτό να είναι σίγουρο. Ο Τζερμέν θεωρώ ότι αποκλείεται να παίξει το παιχνίδι. Θα είναι ακόμη και στο παιχνίδι με τον Ιωάννη. Η διαδικασία προσαρμογής της ομάδας στα αγωνιστικά σου θέλω, η χημεία που φαίνεται ότι χρειάζεται να αποκτηθεί, σύντα προβλήματα. Πώς μπορεί να αποκτηθεί όλο αυτό το κομμάτι της αδυναμίας? Με το χρόνο, με τα παιχνίδια? Ναι, νομίζω ότι με
το θετικό στην όλη κατάσταση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι πολύ γρήγορα φεύγουμε από το ένα αρνητικό αποτέλεσμα και πάμε να προσαρμοστούμε και να συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι. Δεν υπάρχει δύσκολη διαδικασία της να κουβαλάς μια ολόκληρη εβδομάδα πάνω σου. Την παρατάς, την αφήνεις πίσω στην ήττα και συγκεντρώνεις στο επόμενο παιχνίδι. Νομίζω ότι θα τη βρούμε την άκρη. Αντιπροσώπηση ενέργεια η ομάδα είναι σε ένα καλό επίπεδο για να αντιμετωπίσει την ίδρυση όπως την περιγράψατε αμυντικά. Νομίζω ότι θα είναι το πιο δύσκολο ερώτημα, γιατί το μεγαλύτερο φόρτωμα των τριών πρώτων παιχνιδιών και κυρίως των συνεχόμενων ταξιδιών, γιατί δεν είναι τόσο παιχνίδια όσο το ταξίδι. Γιατί το ταξίδι στη Βοσνία ήταν μαραθώνιος. Έτσι, και η επιστροφή και μετά κατευθείαν να φύγουμε να πάμε οδικό στην Πάτρα. Νομίζω ότι ενεργειακά δεν θα είμαστε πολύ γεμάτοι. Δεν περιμένω την ομάδα να είναι πολύ γεμάτη. Κάναμε μια αρκετά καλή συντήρηση χθες. Θα δούμε πώς θα πάει η προπόνηση σήμερα. Αύριο θα δούμε. Ευχαριστώ.